Λοιπόν, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κοντεύει 8, έχει περάσει και το 8, 8 παρά 5. Ήρθα να κάνω ένα ρεζουμέ των εργασιών σήμερα, Δευτέρα 26 του Μάρτη. Λοιπόν, εστιάζουμε. Στο πρώτο υπόγειο, εργασίες εδώ. Σιδερωμένο, πλημμένο, γυαλισμένο, έτοιμο να καλαποθεί εκ νέου. Συνεχίζουμε, θύρα 21, γεώπανο μαύρο. Καλυμμένο όλο το χώρο της 21 και πάμε δεξιότερα προς το Γεώργιος Μόσχος, το οποίο βλέπουμε ο πυλώνας, ο νερωμένος πυλώνας, να έχει μισοσιδερωθεί. Τα γεώπανα τα κίτρινα. Πιάνουμε τώρα το αεροδρόμιο των παλιών επισήμων, σιδερωμένο και οι κολόνες όρθιες. Σαν του αεξί το, ξέρετε ποιο, έτσι ορθό. Τα θερία στη θέση τους και τα τρία. Οχτώ η ώρα και στα κάγκελα υπάρχουν γύρω στα 30-40 άτομα και μιλάνε μόνο για ΑΕΚ και τιμωρία Ολυμπιακού. Λοιπόν, εδώ είναι η παλιά τρία, σιδερωμένη. Έχουν βρέξει το τσιμέντο οι εργάτες λίγο πριν φύγουν, ώστε να είναι έτοιμο για αύριο. Αύριο θα πέσει το καλύπωμα στις σιδερένιες κολόνες. Εδώ βλέπουμε την Τάφρο, η οποία είναι ο βορειοανατολικός πυλώνας στο άλυσος μας. Εδώ, ωραία. Έχει ήδη μισοκαλυποθεί, περιμένουμε και το σιδέρωμά της. Εδώ τα καλουπώματα. Εδώ τα καινούργια καλουπώματα, τα επιστημονικά, όπως και εδώ. Πάμε στο corner, φεύγουμε από το corner και πηγαίνουμε στο πρώτο υπόγειο. Αυτό έχει δημιουργηθεί σήμερα Δευτέρα 26 του Μάρτη, το πρώτο υπόγειο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε έχει βραδιάσει κατά καλά. Δυστυχώς οι προβολείς δεν έχουν ανάψει ακόμα. Να είχαμε μια πιο ρομαντική κάλυψη. Εδώ τα κοιτινιάζονται τα σπίτια και πολυκατοικίες στο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Η Παναγίτσα μας, ωραία, να μας βοηθάει. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μείνετε συντονισμένοι, επακολουθεί αυριανό βιντεάκι μου. Φιλιά πολλά, ζήτω η ΑΕΚ.